γίνεται μια προσπάθεια να φτάσουν στον τέταρτο όροφο. Από τους πυροσβέστες βλέπετε τους πολύ πυκνούς καπνούς που βγαίνουν από την πίσω πλευρά του κτηρίου. Σχεδόν θέλουν να προλάβουν οι πυροσβέστες την κατάρρευση της στέγης. Ωστόσο βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο θερμικό φορτίο μέσα. Καίγονται στοιχεία τα οποία συγκεντρώνονται σε αυτό το σημείο για πολύ μεγάλες, για μεγάλες υποθέσεις που ελέγχει το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, τι θα μείνει από τα στοιχεία αυτά, βλέπετε τους καπνούς, βλέπετε την προσπάθεια των πυροσβεστών, θερμικό φορτίο πάρα πολύ μεγάλο. Και βλέπουμε να έχει απλωθεί, να έχει απλωθεί σε όλο τον όροφο. Νίκο, το θέμα είναι για τους εργαζόμενους βεβαίως. Υπήρχε ο φύλακας μόνο στο κτίριο, λόγω της απεργίας υπήρχε ο φύλακας, ο οποίος πρόλαβε σήμερα με τις πρώτες πληροφορίες να βγει. Δεν έχουμε κάποιον εγκλωβισμό σε αυτό το σημείο εδώ. Μάλιστα. Και πλέον οι πυροσβέστες με την κλίμακα να έχουν ανέβει να προσπαθούν να σβήσουν την πυρκαγιά, τον καπνό της οποίας βλέπουμε τώρα εμείς από την web κάμερα.